εδώ στο κλειστό Προμηθέας Park για το εξαναβολής παιχνίδι των Τιβώσεων με τους Πετινέιτζες για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τώρα περιμένουμε να γίνει το τζάμπολ της αναμέτρησης με τους Πετρόπουλο και Δενδύ. Κλήρης παίρνει την μπάλα, ψάχνει ένα ελεύθερο, θα κάνει άτσαλα μια πάσα στο Λιοφάγο. Ο Λιοφάγος δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα και η μπάλα θα αλλάξει κατοχή. Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Δημητριάδης. Εδώ βλέπουμε ένα άστοχο pull-up jumper από τον Ασπρούλια. Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Δενδύς, δίνει στον Κλήρη. Κλήρης κι αυτός με τη σειρά του ή ένα δίποντο και θα ευστοχίσει. 2-0 το σκορ. Πρώτη πόντι στον αγώνα από τους Τιβώσεων. Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Χατζαντώνης. Θα κάνει μια προσποίηση και στη συνέχεια με ένα εύστοχο φλότερο ο Δημητριάδης θα ισοφαρίσει στο 2-2. Μπάλα τώρα στο Σαββόπουλο. Σαββόπουλος ελεύθερος για 3. Θα κάνει airball, θα αστοχίσει. Ο Αλεξόπουλος πήρε το rebound. Τώρα την μπάλα κατεβάζει ο Δημητριάδης. Δημητριάδης θα δώσει στον Πετρόπουλο. Ο Πετρόπουλος με τη βοήθεια του ταμπλό θα κάνει το σκορ 2-4. Σαββόπουλος θα δώσει στο Κανταρτζόπουλο, αλλά εκεί θα χάσει την μπάλα. Και πάλι τώρα η μπάλα στα χέρια τώρα ένα άστοχο σουτ από τους Πετινέιτζες. Κατεβάζει την μπάλα ο Λιοφάγος, θα δώσει στον Σακοπή, όμως με φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές, από τον Αλεξόπουλο. Ο Κλήρης και έχει δικαίωμα για 2 βολές. 8 και 22 που μένουν για τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κλήρης, ο οποίος είναι γενικά πολύ εύστοχος στις βολές του. Εύστοχος στη δεύτερη. Και το σκορ 3-4. Χατζαντώνης κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει στο πόστο τον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος θα υποπέσει σε βήματα. Εκεί πέρα ο Δενδύς έβαλε πανέμορφα το κορμί του και ανάγκασε τον αντίπαλό του σε βήματα. Σαββόπουλος. Θα δώσει στον Κλήρη. Δενδύς. Δενδύς δίστασε. Σκυπάσε στον Σαββόπουλο. Σαββόπουλος δεν διστάζει για 3 και είναι εύστοχος. Και θα πάρουν το προβάδισμα η Devotion 6-4. Χατζαντώνης ψάχνει τον Πετρόπουλο στο post. Πετρόπουλος θα βρει τον ελεύθερο και Δενδύς θα κατεβάσει το rebound. Θα δώσει τον Σαββόπουλο. Σαββόπουλος μια μακρινή πάσα στον Κλήρη. Κλήρης για 3. Θα αστοχίσει. Θα κατεβάσει μπάλα ο Ασπρούλιας και θα δώσει στον Δημητριάδη. Δημητριάδης μέχρι μέσα όμως θα βάλει πανέξυπνα τα χέρια του. Δεις όμως τελικά η μπάλα στον Ασπρούλια θα βρει. Εκεί πήγε να κάνει κάτι δύσκολο. Τελικά πήρε 2 βολές, κέρδισε το φάουλ για 2 βολές. Ο Κλήρης δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. 2 βολές για τον Δημητριάδη. Εύστοχος στην πρώτη βολή και το σκορ γίνεται 6-5. Περιμένουμε για τη δεύτερη. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή και το σκορ ισόπαλο στους 6 πόντους. Σαββόπουλος θα δώσει τον Κανταρτζόπουλο. Κανταρτζόπουλος κατευθείαν για 3. Θα αστοχίσει. Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Χατζαντώνης. Χατζαντώνης παίρνει ένα screen, θα εκτελέσει για 3 και θα ευστοχίσει. 6-9.
θα πάρει τώρα προβάδισμα. Θα πάρει προβάδισμα υπέ την Agers, Σαββόπουλος. Θα βάλει πανέξαν τα χέρια του, αλλά δεν θα κλέψει ο Δημητριάδης. Καταρτζόπουλος σε ένα φαινομενικά εύκολο layup θα αστοχίσει και προσπαθεί ο Ασπρούλιας να τρέξει την επίθεση. Ένα pull-up jumper mid-range θα το χάσει. Θα κατεβάσει όμως το επιθετικό rebound ο Δημητριάδης. Δεν θα βιαστεί. Θα δώσει το Χατζαντώνη. Ζητάει και ένα screen από τον Αλεξόπουλο. Τελικά την πάρει ο Αλεξόπουλος την μπάλα μέχρι μέσα. Θα αστοχίσει. Κανταρτζόπουλος δεν τρέχει την επίθεση των Devotion. Κλήρης για 3. Θα αστοχίσει. Δημητριάδης θα κατεβάσει το αμυντικό rebound και θα τρέξει τους Πετινέιτζερς. Αλεξόπουλος μία spin move στον Κανταρτζόπουλο. Θα κλέψει όμως ο Πετρόπουλος. Θα δώσει τον Ασπρούλια. Βήματα από τον Ασπρούλια. Αλλαγή κατοχής και μπάλα για τους Devotion. Σαββόπουλος θα δώσει τον Κανταρτζόπουλο ελεύθερος. Θα αστοχίσει αλλά θα πάρει το επιθετικό και θα βάλει και το καλάθι και φάουλ, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 8-9. Ο Κανταρτζόπουλος, με συγχωρείτε, βάζει πανέξι με το κορμί του. Μάχεται για να πάρει το αμυντικό, το επιθετικό, και θα πάρει το καλάθι και φάουλ. Για να δούμε τώρα στις βολές. Έστοχος και συμπληρωματική βολή και το σκορ γίνεται 9-9. Δημητριάδης, ο point guard της ομάδας των Πετινέιτζες, κατεβάζει την ομάδα. Θα δώσει το Χατζαντώνη. Χατζαντώνη θα τρέξει μέχρι μέσα, θα δώσει τα πόδια του. Είναι εκεί όμως ο Αλεξόπουλος, θα κάνει ένα mid-range, θα το χάσει. Ήρθε πανέξυπνα πολύ γρήγορα από πίσω του ο Χατζαντώνης, αλλά δεν πρόλαβε την μπάλα. Στην επαναφορά ο Κλήρης, Σαββόπουλος. Θα δώσω ο Δενδύ. Ο Δενδύς θα παίξει το post μέχρι μέσα, θα εστοχίσει. Έβαλε πολύ όμορφα το κορμί του και γύρισε τον αντίπαλό του. Δημητριάδης θα δώσει τον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος θα παίξει το Δενδύ. Θα στοχίσει. Αλεξόπουλος. Ασπρούλιας με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της επίθεσης. Αλεξόπουλος δεν έδωσε hands off την μπάσα. Και έχουμε... Έγινε όπως μας διορθώνει ο διευθυντής, ότι κατά λάθος άλλαξε το 24, ότι είχε τελειώσει ο χρόνος, είχε τελειώσει το 24. Έγινε ένα λάθος από τη γραμματεία, επανέφεραν πιο γρήγορα το 24. Οπότε μπάλα για τους Devotion, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 11-9, 2 πόντους μπροστά, με 4 και 35 δευτερόλεπτα να απομένουν και ο τέλος της πρώτης περίοδου. Σαββόπουλος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Σαββόπουλος θα δώσει τον Κλήρη. Κλήρη στο Λιοφάγο. Θα πάρει το σκρίνα το Δενδύ. Θα δώσει τον Σαββόπουλο. Ψάχνει το... Θα δώσει τη σκι πάσα. Κανταρτζόπουλος 6 δευτερόλεπτα. Θα στοχίσει. Και η μπάλα στον Ασπρούλια. Ασπρούλιας ένα mid range. Θα στοχίσει. Σαββόπουλος θα δώσει στο Δενδύ. Δενδύς θα στοχίσει. Κανταρτζόπουλος όμως βρίσκεται εκεί για να πάρει το επιθετικό και να σκοράρει και να διαμορφώσει το σκορ στο 13-9. Δημητριάδης θα βρει τον Αλεξόπουλο. Αλεξόπουλος μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λιοφάγος θα δώσει τον Κλήρη. Κλήρης περιμένει τους συμπαίκτες του για μια οργανωμένη επίθεση. Κανταρτζόπουλος θα πάρει το screen από το Δενδύ. Κανταρτζόπουλος θα πάρει και το τρίποντο. Θα στοχίσει και θα τρέξει πανέμορφα ένα post to post, αλλά θα βάλει λίγη παραπάνω δύναμη στο lay-up. Όμως εκεί πέρα μάχεται ο Χατζαντώνης. Γίνονται κάποια λάθη από την ομάδα των Πετινέιτζερς. Θα σπάσει στον αέρα τη μέση του ο Δημητριάδης, αλλά θα αστοχίσει. Σαββόπουλος
ένα τρίποντο στον ευνηδεσμό, θα αστοχίσει. Καντερτζόπουλος είναι εκεί για το επιθετικό, αστόχησε και ο Λιοφάγος θα υποφέρει σε φάουλ και αλλαγές για τους Πετινέιτζερς. Θα μπει ο Λάζαρης και θα βγει ο Ασπρούλιας. Μπάλα για τους Πετινέιτζερς. Χατζαντώνης θα δώσει στον Δημητριάδη. Λάζαρης φτάνει τον ελεύθερο συμπέκτη, θα τον βρει στον Αλεξόπουλο. Πετρόπουλος για δύο, δεν θα πάρει το σούτ, θα δώσει πάση στο Λάζαρη και έχουμε βήματα. Επαναφορά για τους Devotion, Λιοφάγος. Στο Σαββόπουλο. Στον ελεύθερο κλειδί για τρεις, που θα είναι εύστοχος και το σκορ 16-11. Και αλλαγή, θα βγει έξω ο Χατζεντώνης. Στην επαναφορά τώρα για τους Πετινέιτζερς, τώρα την μπάλα θα πάρει ο Ισαΐας που πήγε στη θέση του Χατζεντώνη. Ισαΐας θα δώσει το Δημητριάδη και αυτό τον Πετρόπουλο. Λάζαρης για δύο, άστοχος, η μπάλα βρήκε μόνο σίδερο. Σαββόπουλος για τους Devotion, τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Σαββόπουλος ψάχνει, θα βρει τον Κλήρη, θα πάρει το σκηνική. Λιοφάγος θα δώσει το Δενδύ στο post, θα κάνει μια προσποίηση μέχρι μέσα, θα αστοχίσει, θα κατεβάσει το rebound του Αλεξόπουλος. Αλεξόπουλος τρέχει και τους Πετινέιτζερς. Ισαΐας είδε τον ανοιχτό διάδρομο αλλά δεν μπήκε μέχρι μέσα, θα κάνει το mid-range και θα αστοχίσει. Καταρτζόπουλος θα πάρει το αμυντικό αλλά δεν θα τρέξει. 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Αποφάσισε ο Καντρίπ να μην τρέξει την επίθεση των Devotion. Σαββόπουλος για 3, θα εστοχίσει και αυτός με τη σειρά του και θα κάνει το σκορ 19-11. Οι Devotion οι οποίοι ήταν αίτητοι στο χειμερινό κύπελο. Ισαΐας θα κερδίσει το φάουλ από τον Κλήρη και έχει δικαίωμα για 2 βολές και βλέπουμε αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Θα βγει ο Λιοφάγος και ο Κλήρης και θα μπει ο Ιωαννάτος και ο Λικούδης. Τώρα στις βολές είναι ο Ισαΐας εύστοχος στην πρώτη βολή για να κάνει το σκορ 19-12. Με 59 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ισαΐας εύστοχος και στη δεύτερη βολή. Και αλλαγές τώρα από τους Πετινέιτζερς. Θα βγει ο Πετρόπουλος και θα μπει ο Ασπρούλιας. Σαββόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τους Devotion. Φαίνεται να εξαντλήσει όλα τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Θα πάρει το screen από το Δενδύ. Δενδύς για 3, θα σηκωθεί, θα αστοχίσει. Λικούδης θα παλέψει για το επιθετικό και θα το πάρει. Θα δώσει το Δενδύ, θα προσποιηθεί και τελικά η μπάλα θα του κάνει το χατήρι και θα ευστοχίσει για να γίνει το σκορ 21-13. Δημητριάδης με 27 δευτερόλεπτα να απομένουν για τους Πετινέιτζερς, για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 9 δευτερόλεπτα για τους Πετινέιτζερς. Λάζαρης μέχρι μέσα θα αστοχίσει. Ο διαιτητής δείχνει μπάλα για τους Πετινέιτζερς. 11,2 δευτερόλεπτα, 2 δευτερόλεπτα που μένουν για τη λήξη της επίθεσης. Ασπρούλιας θα δώσει ο οποίος σε προπόνηση θα αφήσει την μπάλα. 2 δευτερόλεπτα θα κλέψει την μπάλα αλλά θα αστοχίσει. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου 23-13. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή στον Καστελόκαμπο με την μπάλα να έχουν οι Πετινέιτζερς και ο Ισαΐας. Ισαΐας θα δώσει τον Δημητρόπουλο
Χατζαντώνης μέχρι μέσα σε ένα δύσκολο lay-up. Θα κάνει την προσποίηση και θα πάρει ο Σαΐας το επιθετικό. Ασπρούλιας και αυτός άστοχος, συγχωρείτε. Και φάουλ επιθετικό από τον Χατζαντώνη. Μπάλα για τους Devotion. Οι Pettinagers φαίνεται να μην έχουν βρει τα πατήματά τους ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Σαββόπουλος κατεβάζει για τους Devotion. Χατζαντώνης προσπαθεί να κλέψει την μπάλα και από τον Σαββόπουλο. Κανταρτζόπουλος για τρεις. Θα είναι άστοχος. Όμως είναι ο Ιωαννάτος εκεί για να πάρει το επιθετικό. Θα δώσει μια άτσα λοιπά στο Δενδύ. Και θα τρέξει γρήγορα και ζητάει και αντιαθλητικό, γιατί πήγε λίγο δυνατά πάνω ο αντίπαλός του. Κάνουν τώρα μία μίνι σύσκεψη οι διαιτητές για το αν θα δώσουν αντιαθλητικό ή απλό φάουλ. Και τελικά αντιαθλητικό. Δύο βολές και κατοχή για τους Pettinagers. Δύο βολές για τον Χατζαντώνη. Πρώτη βολή για τον Χατζαντώνη θα είναι εύστοχη και μειώνει στο 23-14. Δεύτερη βολή για τον Χατζαντώνη, εύστοχος και στη δεύτερη βολή, θα μειώσει σε 23-15 και μπάλα για τους Pettinagers. Στην επαναφορά ο Ισαΐας, θα δώσει τον Αστρούλια. Αστρούλιας ψάχνει έναν ελεύθερο συμπέκτη, θα πάρει το σκρίνο τον Πετρόπουλο. Θα δώσει μια σκι πάσα και Δημητρόπουλος θα στοχίσει. Κανταρτζόπουλος θα πάρει το αμυντικό και ο Σαββόπουλος, ο point guard των Devotion, θα κατεβάσει την μπάλα για την επίθεση. Ιωαννάτος θα πάρει το σκρίν και μέχρι μέσα θα στοχίσει, θα πάρει όμως, θα πολεμήσει για το επιθετικό, θα κοπεί από τον Πετρόπουλο. Ισαΐας θα του κλείσει πανέμορφα το δρόμο ο Σαββόπουλος. Θα πεταχτεί καταπληκτικά ο Χατζαντώνης, αλλά η μπάλα θα καταλήξει στο Δενδύ, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τους Pettinagers σε αυτή την περίοδο. Επαναφορά της Devotion από τον Κανταρτζόπουλο, θα δώσει το Σαββόπουλο. Θα πάρει το screen από το Λυκούδη, Σαββόπουλος θα πάρει και το τρίποντο, θα αστοχίσει. Θα κατεβάσουν οι Pettinagers στο αμυντικό rebound και θα προσπαθήσουν να τρέξουν σε έναν εκνευριασμό. Από έναν οργάν θα κερδίσει το φάουλ από το Λυκούδη ο Χατζαντώνης. Δεύτερο φάουλ και για τους Devotion σε αυτή την περίοδο. Απ' έξω ο Δημητρόπουλος, θα δώσει τον Ισαΐα. Ισαΐας θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 23-18. Σαββόπουλος στον Ιωαννάτο και αυτός στο Δενδύ θα κάνει ένα πουλα και ο Κανταρτζόπουλος έβαλε κάπως άτσαλα το σώμα του, αλλά οι διαιτητές δεν έδωσαν κάποιο φάουλ. Ο Αστούλιας δεν συμφωνεί. Μπάλα θα αλλάξει κατοχή, θα πάει στους Devotion. Αστούλιας δεν συμφωνεί με αυτό το σφύριγμα, πιστεύει ότι ήταν φάουλ. Δενδύς θα δώσει τον Κανταρτζόπουλο. Θα γίνει το κλέψιμο και ο Ισαΐας έχει μπάλα για τους Pettinagers. Κανταρτζόπουλος θα κλειστεί από δύο. Από το μπάγκο ζητούν κάποιο αντιαθλητικό, αλλά οι διαιτητές δεν θα συσκεφτούν, θα δώσουν απλό φάουλ και αλλαγή για τους Pettinagers. Θα μπει μέσα ο Δημητριάδης και αλλαγή. Θα βγει ο Σαββόπουλος και θα μπει ο Λιοφάγος, ο οποίος θα δώσει στον Ιωαννάτο. Κανταρτζόπουλος στο Δενδύ στο post. Θα βάλει πανέξυπνα ο Δημητριάδης στα χέρια του και θα του κλέψει την μπάλα. Ισαΐας
ψάχνει ένα ελεύθερο συμπαίκτη. Δεν βλέπει. Πετρόπουλος. Θα πάρει αυτό το pull-up jump, θα αστοχίσει. Θα πάρει ο Ανάτος, θα δώσει το Λιοφάγο. Ξανά στον Ιωαννάτο και ο Ιωαννάτος το δεν δει, αλλά πάτησε, όπως λέει ο διαιτητής, την τελική γραμμή και η μπάλα θα αλλάξει κατοχή. Αλλαγή τώρα και για τους Πεδινέιτζες. Θα μπει ο Αλεξόπουλος και θα βγει ο Δημητρόπουλος. Δημητριάδης κατεβάζει την μπάλα. Δημητριάδης θα πάρει το screen από τον Αλεξόπουλο. Θα κάνει ωραία το pick and roll. Θα κοπεί από το Λυκούδη και Λιοφάγος τώρα προσπαθεί να τρέξει την επίθεση των δικώσεων. Λυκούδης είδε τον ανοιχτό διάδρομο, αλλά θα αρχίσει. Μπάλα το έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Ασπρούλιας μέχρι μέσα, τρομερά, και θα αρχίσουμε το σκορ να γίνεται 23-20, να μειώνουν οι Πετινέιτζερς. Μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ από τον Κανταρτζόπουλο, ο οποίος δίνει βοήθεια τώρα στους Devotion, οι οποίοι είχαν ένα αρνητικό σερί. Εύστοχος και στη βολή και το σκορ γίνεται 23-26-20. Δημητριάδης. Δημητριάδης θα δώσει στον Ασπρούλια. Ασπρούλια θα γυρίσει πανέξυπνα. Θα δώσει στον Ισαΐα. Ισαΐας ξανά στον Ασπρούλια. Ασπρούλια δεν περίμενε αυτή την πάσα. Λιοφάγος θα δώσει στον Κανταρτζόπουλο. Κανταρτζόπουλος στο Δενδύ, Δενδύς θα επιχειρήσει το τρίποντο και θα αστοχίσει. Ισαΐας προσπαθεί να τρέξει σε ένα coast to coast, περιμένει όμως τώρα τους συμπαίκτες του. Εδώ στον Αλεξόπουλο, την μπάλα τώρα έχει ο Ασπρούλιας. Ασπρούλιας στον Αλεξόπουλο. Πετρόπουλος θα πάρει το φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Devotion, είχαν να δώσουν φάουλ από την μπάλα από την πλάγια γραμμή. Ισαΐας την μπάλα τελικά από την τελική γραμμή. Στην επαναφορά θα πάει ο Ασπρούλιας. Ο Αλεξόπουλος, με συγχωρείτε, Αλεξόπουλος στο Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης θα προσποιηθεί, θα κάνει ένα φλόγιο, ένα πεταχτάρι. Λυκούδης, αν και με γρήγορα βήματα, ευστόχησε σε ένα δύσκολο lay-up, αφού είχε μία ταχύτητα, είχε να πτύξει ταχύτητα. Ξεχάστηκε για λίγο εκεί ο Ασπρούλιας, αλλά είναι και ο Αλεξόπουλος για να πάρει. Και ο Ασπρούλιας θα πάρει και αυτός με τη σειρά του το επιθετικό. Αλλά ο Ασπρούλιας κάνει 3 δευτερόλεπτα μέσα στο χρωματιστό και η μπάλα θα αλλάξει κατοχή. 5-19 για το ημίχρονο. Την μπάλα κατεβάζει τώρα ο Λιοφάγος. Κανταρτζόπουλος σε ένα mid-range θα αστοχίσει. Πετρόπουλος θα κατεβάσει το rebound, θα δώσει τον Ισαΐα. Ισαΐας θα δώσει τον Ασπρούλια. Ασπρούλιας από την ίδια μεριά αυτή φορά θα είναι εύστοχος. 28-22. Λιοφάγος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Λιοφάγος θα δώσει στον Ιωαννάτο. Ιωαννάτος ψάχνει και θα δώσει τον Κανταρτζόπουλο, δεν δει στο post με τον Πετρόπουλο. Θα πάνε δύο, θα πάει και ο Δημητριάδης και για λίγο θα του κλέψουν την μπάλα, αλλά η μπάλα παραμένει στα χέρια των Devotion. Διπλή αλλαγή για τους Pedinagers. Θα μπει ο Διαμαντόπουλος και ο Λάζαρης. Και τρίτη αλλαγή, κολεγιακή θα έλεγε κάποιος, θα μπει και ο Χατζαντώνης μέσα. Δεν δεις. Θα δώσει μια άτσα λοιπά στο Λυκούδη. Λιοφάγος για τρεις. Θα είναι άσχημος, όμως είναι και ο Κανταρτζόπουλος για το επιθετικό. Δεν δεις, παλεύει. Λιοφάγος τελικά θα έχει την μπάλα. Ιωαννάτος στον Κανταρτζόπουλο. Κανταρτζόπουλος και αυτός με τη σειρά του για τρεις. Θα είναι άστοχος. Μαζεύει το μαγρινό αμυντικό rebound ο Χατζαντώνης και κατεβάζει την μπάλα για τους Pedinagers.
Χατζαντώνης θα πάρει το σκριν. Αλλά θα γίνει μία λάθος πάσα και η μπάλα για τους Devotion και time out. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή στο κλειστό Προμηθέας Park με την μπάλα να έχουν οι Devotion με το Λιοφάγο. Ιωαννάτος θα πάρει το screen από το Λιχούδη. Ιωαννάτος στο Λιχούδη. Δενδύς θα προσποιηθεί πανέξυπνα. Ιωαννάτος μέχρι μέσα, αλλά θα αστοχίσει στο layup. Ασπρούλιας προσπαθεί να τρέξει. Ασπρούλιας μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ με σπάσιμο της μέσης. Ένα πανέμορφο καλάθι από τον Ασπρούλια, ο οποίος έχει δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή. Για να δούμε. Ο Λιοφάγος μπήκε λίγο πιο γρήγορα μέσα στο ζωγραφιστό. Σπρούλιας θα είναι έστωχος στην συμπληρωματική βολή και το σκορ θα γίνει 28-26. Δενδύ στο post με τον Αλεξόπουλο. Δενδύ θα γυρίσει, θα πάρει μόνο το foul. Παραλίγο καλά στο foul. Το σκορ είναι 28-25, με συγχωρείτε. Είναι το 5ο foul των 5 Majors. Από εδώ και πέρα για τα 3,5 υπολοιπόμενα λεπτά της δεύτερης περίοδου στα επόμενα foul θα εκτελούν βολές οι Devotion. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Δενδύς. Δούμε στη δεύτερη. Έστοχος στη δεύτερη βολή. 29-25. Χατζαντώνης τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους 5 Majors. Χατζαντώνης και ο Ιωαννάτος παίζει καλή άμυνα. Δεν τον αφήνει να περάσει. Θα γίνει Αλεξόπουλος. Θα βάρει ένα δύσκολο σουτ και θα αρχίσει να κάνει airball. Ο Ιωαννάτος τρέχει, θα δώσει στο Λιχούδη, δεν το εκτέλεσε μόνος του. Τώρα η μπάλα στο Λιοφάγο. Λιοφάγος στο Δενδύ. Αμαρκάρισε σχεδόν για 3. Θα είναι άστοχος. Ο Ιωαννάτος προσπάθησε να δώσει την μπάλα, δεν ήταν αρκετά γρήγορος. Μπάλα Χατζαντώνης. Θα δώσει στο Διαμαντόπουλο. Χατζαντώνης. Χατζαντώνης ψάχνει τον ελεύθερο σπίτι, θα δώσει την μπάλα στον Αλεξόπουλο. Αλεξόπουλος θα γυρίσει πανέξυπνα και με ένα hook θα κάνει το σκορ 29-27. Ιωαννάτος στο Δενδύ, ο Δενδύς θα κλειστεί από 2. Πετρόπουλος όμως η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Διαμαντόπουλου, ο οποίος έβαλε έξυπνα τα χέρια πάνω στην μπάλα για να μην αφήσει να γίνει η πάσα στον ελεύθερο Ιωαννάτο. Ο Ιωαννάτος ο οποίος βγαίνει και αλλαγή και μπαίνει ο Κλήρης, ο οποίος πήρε ανάσα στο πάγκο. Κανταρτζόπουλος, ένα fade away τρίποντο. Αλεξόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα, το rebound. Χατζαντώνης κατεβάζει την μπάλα για τους 5 Majors. Ασπρούλιας σε ένα mid-range θα αστοχίσει πάλι από αυτή τη θέση, από την αγαπημένη θέση αυτή στις Λιοφάγος, στον Κανταρτζόπουλο. Δενδύς θα παίξει τον προσωπικό του αντίπαλο και θα κερδίσει το φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές, κάτω, αλλά έχουν συμπληρωθεί ήδη 5 φάουλ από τους 5 Majors και αλλαγές. Πρώτη βολή από τον Δενδύ θα είναι άστοχη.
πίσω τον δεν μας έχει συνηθίσει στο να χάνει πολλές. Δενδύς εύστοχος στην δεύτερη βολή και το σκορ γίνεται 30-29. Χατζαντώνης κατεβάζει την μπάλα για τους Πετινέιτζερς. Θα δώσει στον Πετρόπουλο. Ο Πετρόπουλος θα κλειστεί από 2, αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Συμπληρώθηκαν 5 φάουλ και για τους Devotion, οπότε ο Πετρόπουλος θα εκτελέσει 2 βολές. Έτρεξε το παρατέτος της ΑΡ. Έστοχος την πρώτη βολή από τον Πετρόπουλο και το σκορ γίνεται 30-30 ισοπαλία με 1,5 λεπτό να απομένει για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχος στη δεύτερη. Λιοφάγος, μία πάσα ολόκληρη γηπέδου στον Κανταρτζόπουλο. Ο Χατζεντώνης θα βάλει πανέξυπνα τα χέρια του και θα κλέψει την μπάλα, θα την βγάλει έξω. Η μπάλα δεν αλλάζει κατοχή. Λικούδης. Λικούδης, κάτι λέει με το διευθυντή. Κανταρτζόπουλος θα πάρει την μπάλα. Ασπρούλιας παίζει, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Ασπρούλια. 2 βολές για τον Κανταρτζόπουλο. Δεν συμφωνεί με την απόφαση του διευθυντή. Δύο βολές τώρα για τον Κανταρτζόπουλο με το σκορ 30-30. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κανταρτζόπουλος. Μία ακόμα βολή. Έστοχος στη δεύτερη. 31-30. Χατζαντώνης κατεβάζει την μπάλα. Χατζαντώνης ψάχνει και θα βρει τον Ασπρούλια. Ασπρούλιας θα πάρει το φάουλ, παραλίγο καλά και φάουλ, πάρει το φάουλ από τον Λιοφάγο. 2 βολές για τον Ασπρούλια. Με 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Έστοχος στην πρώτη βολή ο Ασπρούλιας, ισοφαρίζει στους 31 πόντους. Για να δούμε, θα έχει την ίδια τύχη και στη δεύτερη βολή. Άστοχος στη δεύτερη, το μάθασα. Λιοφάγος θα δώσει στον Κλήρη. Κλήρης για 3, θα αστοχίσει. Ήρθε κρύος από τον πάτο, φαίνεται. Πετρόπουλος θα δώσει στο Χατζαντώνη. Πετρόπουλος. Λάζαρης. Μια δύσκολη πάσα, αλλά τελικά πέρασε. Χατζαντώνης μέχρι μέσα, έκανε αλλαγή και μπει στον αέρα. Δενδύς θα δώσει στον Κανταρτζόπουλο. Κανταρτζόπουλος μέχρι μέσα, θα κοπεί με φάουλ. Θα κοπεί με φάουλ από τον Δημητρόπουλο. Ο Κανταρτζόπουλος δεν συμφωνεί, πέρασε την απόφαση του διευθυντή. Τότε δεν έγινε κάποιο φάουλ. Παρ' όλα αυτά, ο Κανταρτζόπουλος θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή. Το σκορ θα παραμένει ισόπαλο στους 31 πόντους. Με 30,9 δευτερόλεπτα να πούμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έστοχος στη δεύτερη βολή. 32-31 υπέρ των Devotion. Χατζαντώνης έχει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει τον Πετρόπουλο. Για 3 ελεύθερος ο Δημητρόπουλος. Είναι και όμως ο Πετρόπουλος να πάρει το επιθετικό. Κλήρης κατέβασε το αμυντικό. 7 δευτερόλεπτα. 5. Λιοφάγος προσπαθεί να βρει ένα συμπαίκτη. Την μπάλα θα την κλέψει. Θα ρίξει ένα σουτ από το κέντρο. Άστοχο.
και το σκορ για το πρώτο ημίχρονο 32-31 υπέρ των Devotion. Επιστροφή σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστροφή εδώ στο πλήστο του Καστελόκαμπου για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Μπάλα για τον Devotion με τον Σαββόπουλο, ο οποίος έχει μπει πάλι στο παρκέ. Καταρτζόπουλος, ο Ασπούλης θα κλέψει την μπάλα. Χατζεντώνης τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για τους Πετινέιτζερς. Θα δώσει στον Ασπρούλια. Ασπρούλια θα κλειστεί από 2. Πετρόπουλος πάλι στον Ασπρούλια. Ασπρούλιας θα αστοχίσει. Λιοφάγος θα κατεβάσει το αμυντικό rebound. Θα δώσει στον Κλήρη. Κλήρης στο Σαββόπουλο. Σαββόπουλος δεν μπήκε μέσα, έψαξε τον Καταρτζόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη θέση του. Μπάλα για τους Πετινέιτζερς. Ασπρούλιας θα δώσει στον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος θα στοχίσει. Σαββόπουλος θα κατεβάσει το rebound. Θα δώσει τον Κλήρη. Κλήρη δεν έδωσε στον ελεύθερο Καταρτζόπουλο. Κλήρης για 3. Τρέχει ο Ασπρούλιας. Θα δώσει τον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος και αυτός με τη σειρά του. Αλλά Χατζαντώνης πάτησε την πλάγια γραμμή. Σαββόπουλος. Σαββόπουλος θα δώσει το δεντή, βγήκε ο Πετρούλης για κλέψει την μπάλα και για 2 πόντους θα ευστοχίσει ο Καταρτζόπουλος. Σκορ 34-31. Χατζαντώνης κατεβάζει την μπάλα. Καταρτζόπουλος θα κερδίσει το παλό Πετρόπουλος από το δεντή, ο οποίος έβαλε την κανονικά τα χέρια του και έσπρωξε τον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος στο Χατζαντώνη. Χατζαντώνης στον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος για 2. Θα στοχίσει. Σαββόπουλος κατεβάζει το rebound. Σαββόπουλος στον Καταρτζόπουλο, ο οποίος έτρεξε. Καλάθι και φάουλ για τον Καταρτζόπουλο. 36-31. 36-31. Υπάρχει ένας μικρός εκνευρισμός από τον Ασπρούλια. Μία βολή για τον Καταρτζόπουλο. Μία συμπληρωματική βολή με το καλάθι φάουλ. Έστοχος στη βολή. Χατζαντώνης. Για Σούδα Σπρούλιας θα το χάσει, θα κατεβάσει ο Δενδύς. Δενδύς ψάχνει ένα ελεύθερο συμπαίκτη. Λιοφάγος θα κάνει λάθος πάσα. Αλεξόπουλος θα δώσει τον Ισαΐα. Ισαΐας θα αφήσει την μπάλα. Τώρα το μας παίρνει μια άγρια ομορφιά, υπάρχουν κλεψίματα, γρήγορος ρυθμός. Σαββόπουλος στον Κλήρη. Ο Κλήρης όμως δεν θέλει να τρέξει. Καταρτζόπουλος θα πάρει το σπρίνα το δενδύ. Καταρτζόπουλος ελεύθερος για 3. Θα ευστοχίσει για 3. Και το σκορ 40-33. Ισαΐας κατεβάζει την μπάλα. Θα πάρει το σκρίν από τον Αλεξόπουλο. Ισαΐας μέχρι μέσα θα ευστοχίσει. Σαββόπουλος θα πάρει την μπάλα. Μία πάσα ολόκληρου γηπέδου στον Καταρτζόπουλο. Καταρτζόπουλος για 3 και αυτό μέσα. 43-33, διαφορά 10 πόντων και εσπεσμένα time out από τους Πετινέιτζερς. Επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Προμηθέας Park, κατοχή για τους Πετινέιτζερς. Αλεξόπουλος θα δώσει το Χατζαντώνη.
Χατζαντώνης στον Πετρόπουλο, Πετρόπουλο στον Ισαΐα, Αλεξόπουλος μέχρι μέσα θα γυρίσει και θα ευστοχίσει ο ψηλός των Φετινέιτζερς. Κλήρης θα δώσει Σαββόπουλο, Σαββόπουλος τον Κανταρτζόπουλο, Κανταρτζόπουλος για τρεις και πάλι εύστοχος για τρεις. Κρεσέντο τριπόδων από τον Κανταρτζόπουλο, 46-35. Κρεσέντος στον Αλεξόπουλο, Αλεξόπουλος θα κάνει πέρα το deflection ο Λικούδης και η κατοχή θα παραμείνει για τους Πετινέιτζερς. Αλεξόπουλος θα δώσει τον Ισαΐα, Ισαΐα σε ένα midrange για 2, θα είναι εύστοχος, 46-37. Με 5-40 να πούμε το τέλος της τρίτης περίοδου. Σαββόπουλος θα πάρει το σπίνα τον Κανταρτζόπουλο. Σαββόπουλος στο Λικούδη, Λικούδη σε ένα midrange, θα στοχίσει και θα τρέξει ο Χατζαντώνης στην αντεπίθεση, θα βιαστεί και δεν θα αφήσει καλά την μπάλα στο... Εδώ πρέπει να γίνει και λάθος από τον Τιβόσον, αλλά ο Λιοφάγος συγκράτησε την μπάλα. Κανταρτζόπουλος θα πάρει το screen από το Λικούδη, Κανταρτζόπουλος θα δώσει τον κλήρη έξω για 3, θα στοχίσει. Κανταρτζόπουλος όμως θα πάρει το επιθετικό, Κανταρτζόπουλος τώρα την μπάλα για 3, θα στοχίσει. Θα τρέξει ο Δεμβής, ο Κλήρης με συγχωρείτε, Χατζαντώνης. Χατζαντώνης προσπαθεί να τρέξει, Χατζαντώνης πέφτει πάνω στο Σαββόπουλο. Καλάθι και φάουλ. Ο Χατζαντώνης είναι πάρα πολύ γρήγορος και έπεσε, πάρα πολύ, έπεσε πάνω στον Σαββόπουλο και πήρε το καλάθι και φάουλ. Μία συμπληρωματική βολή τώρα για τον Χατζαντώνη. Μία βολή. Άστοχος στη βολή. Το σκορ παραμένει 46-39. Λιοφάγος. Ιωαννάτος. Ιωαννάτος παίξει τον προσωπικό του αντίπαλο στα πόδια. Θα δώσει στο Λικούδη. Λικούδης θα ευστοχίσει για 2 και θα κάνει το σκορ 48-39. Χατζαντώνης θα δώσει στον Αλεξόπουλο, στον Λάζαρη. Λάζαρης για 2 θα ευστοχίσει, όμως είναι και ο Αλεξόπουλος για πάρτε επιθετικό. Αλεξόπουλος θα γυρίσει αλλά δεν θα ευστοχίσει. Λιοφάγος σταμάτησε την τρίπλα, λίγο νωρίς. Σαββόπουλος πίσω στο Λιοφάγο. Λιοφάγος θα δώσει στο Σαββόπουλο. Σαββόπουλος θα επιχειρήσει για 3 αλλά θα είναι άστοχος. Χατζαντώνης θα κατεβάσει το αμυντικό rebound. Χατζαντώνης θα δώσει το... Εκεί έδωσε ψηλά, κλείστηκε, πήγανε γρήγορα ο Κανταρτζόπουλος. Θα δώσει στο Λιοφάγο μια μακρινή βαλιά, δεν την πρόλαβε. Και αλλαγές για τους Πετινέιτζερς. Θα μπει ο Δημητριάδης και θα βγει ο Ισαΐας. Στην επαναφορά ο Αλεξόπουλος. Θα δώσει το Χατζαντώνη. Δημητριάδης στο Χατζαντώνη. Χατζαντώνης θα πάρει το screen. Πετρόπουλος στον Αλεξόπουλο. Αλεξόπουλος με μια καταπληκτική κίνηση fade away θα είναι εύστοχος και διαμορφώνει το σκορ 48-41. Σαββόπουλος κατεβάζει την μπάλα τώρα για τους devotion. Ιωαννάτος ελεύθερος για 3. Θα είναι εύστοχος. 51-41, διαφορά 10 πόντων μπροστά η Devotion. Ιωαννάτος θα παίξει τον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος κλείστηκε από 2, έδωσε μια δυνατή πάση στο Λάζαρη.
Θα βάλει πανέξυπνα τα χέρια του όλιο φάγος, ο οποίος μόνος του θα αφήσει την μπάλα. Έτρεξε όμως, τον πρόλαβε ο Χατζαντώνης, αλλά δεν πρόλαβε να τον κόψει, δεν μπόρεσε να τον κόψει. Δημητριάδης τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του. Δημητριάδης μέχρι μέσα θα αστοχίσει. Σαββόπουλος θα δώσει στον Κανταρτζόπουλο. Κανταρτζόπουλος θα αστοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. 2 λεπτά από τον τέλος της τρίτης περίοδου. Αλεξόπουλος δεν θα πάρει το τρίποντο, θα το πάρει τώρα, θα αστοχίσει. Μπάλα τώρα για τους Devotion που θέλουν να παίξουν με το χρόνο. Λιοφάγος στον Κανταρτζόπουλο. Λικούδης για 2. Θα αστοχίσει. Θα κατεβάσει το rebound ο Χατζαντώνης. Χατζαντώνης προσπαθεί να τρέξει και την επίθεση των Μπετινέτζες, αλλά τώρα δίνει στον Αλεξόπουλο. Αλεξόπουλος καταπληκτικά πίσω από την πλάτη Ιωαννάτος μέχρι μέσα. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Έβαλε ωραία τα χέρια του ο Αλεξόπουλος. Χατζαντώνης θα δώσει στο Δημητριάδη. Δημητριάδης θα αστοχίσει. Λικούδης στο Λιοφάγο. 1 λεπτό για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν τρέχουν οι Devotion. Ιωαννάτος θα πάρει αυτό το pull-up jumper, αν θα στοχίσει. Τρέχει στην αντίθετη, αλλά είναι εκεί ο Ιωαννάτος για να βγάλει την μπάλα εκτός. Δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του σε ένα εύκολο lay-up. Και τώρα μπάλα για τους Pettinagers και έχουμε αλλαγές για τους Pettinagers. Μπάλα ο Λάζαρης τώρα στον Ασπρούλια. Θα δώσει στον Πετρόπουλο. Δημητριάδης για 3, θα αστοχίσει και τρέχει ο Λικούδης, θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Ασπρούλιας στο Λάζαρη. Λάζαρης ένα mid-range θα αστοχίσει. 55-45. Σαββόπουλος όλη την επίθεση στα χέρια των Devotion. Σαββόπουλος 5 δευτερόλεπτα. Σαββόπουλος θα δώσει στο Λικούδη. Λικούδης θα αστοχίσει. Δημητριάδη και τέλος τρίτης περίοδου με το σκορ 55-45 υπέρ των Devotion. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή εδώ στο Προμηθέας Park για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα μεταξύ των Devotion και των Pettinagers. Λέζος θα δώσει στο Δημητρόπουλο. Λέζος για 3, θα αστοχίσει και μπάλα για τους Devotion. Και φάγος άφησε την μπάλα να βγει έξω. Λιοφάγος θα κατεβάσει την μπάλα για τους Devotion με το σκορ να βρίσκεται στο 55-45, διαφορά 10 πόντων για τους Devotion. Κανταρτζόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει για ακόμη μια φορά. 58-45. Λέζος θα δώσει τον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος στο Δημητρόπουλο. Δημητρόπουλος θα αστοχίσει και η μπάλα θα βγει από χέρια παικτών των Devotion. Στην επαναφορά ο Δημητρόπουλος για τους Pettinagers. Θα δώσει στον Πετρόπουλο. Λέζος, Λάζαρης μέχρι μέσα, θα αστοχίσει, ζητάει και φάουλ. Δεν συμφωνούν οι διαιτητές. Σαββόπουλος κατεβάζει την μπάλα για τους Devotion. Διαφορά 11 πόντων. Κανταρτζόπουλος στο Λιοφάγο. Λιοφάγος για 3 και αυτός έστοχος. 2 σερί επιθέσεις, 2 σερί τρίποντα από τους Devotion.
Λέζος θα δώσει τον Πετρόπουλο, θα δώσει με τον Λικούδη, θα στοχίσει Λιοφάγος στο Σαββόπουλο. Σαββόπουλος στον Ιωαννάτο. Λικούδης. Κανταρτζόπουλος. 7 για 3. Σε αυτή τη φορά θα αστοχίσει. Ήταν ένα σούτ υποπίεση. Δημητρόπουλος θα δώσει στον Ασπρούλια. Ασπρούλιας θα παίξει τον προσωπικό του αντίπαλο και θα φύγει από τα χέρια του Ασπρούλια. Μπάλα για τους Devotion και έχουμε αλλαγή για τους Πετινέιζες. Θα βγει ο Λάζαρης και θα μπει ο Δημητριάδης. Και από τους Devotion θα βγει ο Σαββόπουλος και θα μπει ο Κλήρης. Ιωαννάτος τρέχει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές τώρα για τον Ιωαννάτο. Το σκορ είναι 61-47, 14 οι πόντοι της διαφοράς. Άστοχος στην πρώτη βολή. Για να δούμε αν θα ευστοχεί στη δεύτερη. Και ναι, όντως ευστοχεί και αλλαγή. Θα μπει ο Αλεξόπουλος και θα βγει ο Δημητρόπουλος. Δημητριάδης θα δώσει στο Λέζο. Ασπρούλιας θα κλειστεί από δύο. Πετρόπουλος στον Αλεξόπουλο. Ασπρούλιας θα πάρει το σουτ και θα στοχίσει. Λικούδης θα κατεβάσει το rebound. Λιοφάγος στον Ιωαννάτο και αυτός Λικούδης, με συγχωρείτε, ο Πετρόπουλος θα βάλει τα χέρια του και η μπάλα δεν θα αλλάξει κατοχή. 14 δευτερόλεπτα για τους Devotion. Κανταρτζόπουλος και η μπάλα τώρα θα αλλάξει κατοχή. Άργησαν να δώσει την μπάσα ο Λιοφάγος και πέρασαν τα δευτερόλεπτα. Δημητριάδης στον Αλεξόπουλο. Αλεξόπουλος μια spin move, καλάθι και φάουλ. 62-49 και με αυτή την έξτρα βολή μπορεί να κάνει το σκορ 62-50. Αλλαγή για τους Devotion, θα βγει ο Λικούδης και θα μπει ο Δενδύς. Αλεξόπουλος στη μία έξτρα βολή. Θα αστοχίσει. Κανταρτζόπουλος θα μαζέψει το αμυντικό. Θα δώσει ο Δενδύ. Δενδύ στο Λιοφάγο. Και θα περάσουν το μισό του γηπέδου. Κανταρτζόπουλος με τον Αλεξόπουλο. Κανταρτζόπουλος. Και ο Λέζος θα βάλει αντικανονικά τα χέρια του. Δύο βολές για τον Κανταρτζόπουλο. Κανταρτζόπουλος άστοχος στην πρώτη βολή. Το σκορ παραμένει 62-49. Πόντων μπροστά η Devotion. Έστοχος όμως στη δεύτερη, 63-49. Δημητριάδης. Μέχρι μέσα θα πάρει δύο βολές. Πήγε να πάρει το μέγιστο αλλά δεν τα κατάφερε. Δύο βολές για το Δημητριάδη και δεύτερο φάουλ των Devotion. 6-40 για το τέλος του αγώνα. Έστοχος στην πρώτη βολή, θα κάνει το σκορ 63-50. Oh.
έστω και στη δεύτερη, 63-51. Λιοφάγος κατεβάζει την μπάλα τώρα για τους Devotion. Θα δώσει τον Κανταρτζόπουλο. Κανταρτζόπουλος θα πάρει το screen από το Δενδύ. Θα εκτελέσει και για τρεις, θα είναι άστοχος. Λέζος θέλει να τρέξει την επίθεση με την Agents. Λέζος θα δώσει στον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος στον Ασπρούλια. Ασπρούλιας έχασε για λίγο την ισορροπία του και έγινε επιθετικό φάουλ στον Κανταρτζόπουλο στη διεκδίκηση του rebound. Κλήρης, ο οποίος και στη συνέντευξη στο σχόλιο πριν τον αγώνα μας είπε ότι σήμερα έχουν έρθει λυπείς. Άστοχος ο Λιοφάγος για τρεις. Λέζος του φύγει για λίγο η μπάλα μέσα από τα χέρια. Δημητριάδης θα δώσει τον Αλεξόπουλο μια πανέμορφη πάσα, αλλά θα στοχίσει. Κανταρτζόπουλος θα κατεβάσει το rebound, το οποίο φαίνεται να είναι και ο MVP του αγώνα σήμερα. Πάτησε γραμμή εδώ πέρα ο Ιωαννάτος και αλλαγή κατοχής μπάλα για τους Πετινέιτζες. 5-38 από μόνο το τέλος του αγώνα. Λέζος θα δώσει φάουλ κάτω ο Δενδύς. Είναι το τρίτο φάουλ των Devotion, είχαν να δώσουν φάουλ. Ιωαννάτος φυλάει τον Ασπρούλια και ο Πετρόπουλος θα ευστοχίσει. 63-53 το σκορ. Ιωαννάτος κατεβάζει την μπάλα. Ιωαννάτος μέχρι μέσα θα στοχίσει. Λέζος αλλάζει κατεύθυνση, θα στοχίσει, θα κατεβάσει όμως το θετικό rebound ο Πετρόπουλος. Ο Πετρόπουλος θα στοχίσει. Λέζος θα πάρει το επιθετικό, θα πάρει δύο βολές. Τέταρτο φάουλ για τους Devotion, οι οποίοι πλέον δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ. Και αλλαγές για τους Devotion, θα βγει ο Ιωαννάτος και θα μπει ο Σαββόπουλος. Πρώτη βολή για το Λέζο. Εύστοχος στην πρώτη βολή, 63-54. Λέζος εύστοχος και στη δεύτερη και κάνει το σκορ 63-55, 8 υπόλοιπης διαφοράς. Σαββόπουλος θα πάρει το screen από το Δενδύ. Σαββόπουλος για τρεις. Πολύ ευθύβολο το shoot. Λέζος θα δώσει στο Δημητριάδη. Δημητριάδης θα τρέξει μέχρι μέσα. Κανταρτζόπουλος θα κλέψει. Και Αλεξόπουλος αφήνει τη θα κλέψει τώρα την μπάλα για τους Πετινέιτζερς. Θα γυρίσει πανέμορφα αλλά θα αφηγήσει. Δενδύς θα δώσει το Λιοφάγο. Δημητριάδης προσπαθεί να κλέψει αλλά θα υποπέσει σε φάουλ. Τέταρτο φάουλ και για τους Πετινέιτζερς. Αλλαγή τώρα για τους Devotion. Θα βγει ο Κλήρης και θα μπει ο Ιωαννάτος. Μπάλα εκτός από το Λιοφάγο, θα δώσει, ψάχνει ένα συμπέκτη, θα δώσει στο Σαββόπουλο. Λιοφάγος. Τώρα πιέζουνε, βλέπουμε, οι Πετινέιτζερς. Μήπως κλέψουν το παιχνίδι από τους Devotion. Ελεύθερος για τρεις ο Σαββόπουλος. Σα πέναλτι θα ευστοχίσει. 66-55 και 4 λεπτά από μόνο το τέλος του αγώνα. Την μπάλα τώρα έχει ο Δημητριάδης, εδώ στον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος μέχρι μέσα ο Λέζος. Άφησε την μπάλα μέσα στο καλάθι. Σαββόπουλος. Σαββόπουλος στον Κανταρτζόπουλο που είναι ελεύθερος για τρεις.
και θα ευστοχίσει. Και το σκορ θα γίνει 69-57. Αλλαγή και για τους Devotion. Έχει πάρει φωτιά σήμερα ο Κανταρτζόπουλος, MVP του αγώνα. 3,5 λεπτά για το τέλος. Δημητριάδης. Εκεί θα κλειστεί από 3. Θα πέσει στις πληγάδες πέτρες. Ιωαννάτος στον Κλήρη. Κλήρης για 3. Θα στοχίσει. Δενδύς θα πάρει το επιθετικό. Και τώρα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Devotion. Κλήρης 5 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα. Δενδύς θα στοχίσει. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Λυκούδη. Λυκούδης θα βγει εδώ στη θέση του στο λιοφάγο και 2 βολές για τον Ασπρούλια. Σκούλιας εύστοχος στην πρώτη βολή, 69-58 το σκορ. Άστοχος στη δεύτερη, δεν δει στα κατεβάζει το rebound. Λιοφάγος ψάχνει ένα ελεύθερο συμπαίκτη. Υπάρχει πίεση σε όλο το γήπεδο από τους Πετινέιτζερς. Σαββόπουλος, τον πιέζει ο Ασπρούλιας. Σαββόπουλος παίζει τον προσωπικό του αντίπαλο, θα κερδίσει και το φάουλ και βολές. 5ο φάουλ των Πετινέιτζερς, θα εκτελέσουν βολές. 2 βολές για το Σαββόπουλο. Το σκορ να διαμορφώνεται στο 69-58. Και τώρα 70-58 υπέρ των Devotion. Άστοχος στη δεύτερη βολή ο Σαββόπουλος. Δημητριάδης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Δημητριάδης μια πολύ ψηλή πάση στον Ασπρούλια. Μπάλα τώρα έχει ο Ιωαννάτος. Ιωαννάτος εδώ στο Λιοφάγο. Λιοφάγος το Δενδύ. Και εδώ με τη σειρά του Σαββόπουλο. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Σαββόπουλος μέχρι μέσα. Δεν θα μετουσιωθεί σε καλάθια φάουλ. Αυτό το λέει από τον Σαββόπουλο. 2 βολές για τον Σαββόπουλο. Με 2 και 12 δευτερόλεπτα να πάμε για το τέλος του αγώνα. Σαββόπουλος εύστοχος στην πρώτη βολή, 71-58, 13 πόντες διαφοράς. Άστοχος στη δεύτερη, Δημητριάδης κατεβάζει το rebound και την μπάλα. Δημητριάδης θα δώσει στο Λέζο. Λέζος ψάχνει, θα του δώσει Λέζος πάλι μπάλα, θα χάσει, θα μπερδέψει τα βήματά του. Μπάλα δεν αλλάζει κατοχή. Ασπρούλιας μέχρι μέσα θα αστοχίσει, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Μπάλα παραμένει για τους Πετινέιτζες. Δημητριάδης για 3. Θα είναι άστοχος. Λέζος, καλάθι και φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Ιωαννάτο. Και το σκορ διαμορφώνεται στο 71-60. Και ο Λέζος έχει μία συμπληρωματική βολή. Άστοχος στη βολή, είναι εκεί όμως ο Ασπρούλιας για να πάρει το επιθετικό, θα στοχίσει. Πετρόπουλος και αυτός θα
στοχίσει. Κυλιοφάγος. Στον κλήρη, κλήρης για τρεις. Θα στοχίσει. 1,5 λεπτό για το τέλος. Και το σκορ 71-60 υπέρ των Devotion. Δημητριάδης θα δώσει τον Λέζο. Λέζος θα πάρει το διάδρομο. Θα αστοχίσει το layup. Δημητριάδης, ένα floater, είναι αδύναμο. Θα αστοχίσει. Ο Ιωαννάτος πάτησε γραμμή, οπότε η μπάλα παραμένει στα χέρια των Petinagers. Δημητριάδης στην επαναφορά. Για τρεις Πετρόπουλος. Θα βρει Στεφάνη, άστοχος. Και ένα και έξι δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ιωαννάτος. Δεν βιάζονται τώρα οι Devotion, έχουν διαφορά 11 πόντων. Ιωαννάτος μέχρι μέσα. Θα στοχίσει όμως, θα πάρει το επιθετικό. Λιοφάγος περιμένει να τελειώσει τα δευτερόλεπτα. Λιοφάγος στο Σαββόπουλο. Σαούλου θα κάνει ένα τρίποντο, θα στοχίσει. Λέζος θα κατεβάσει το rebound. Λέζος μέχρι μέσα. Πετρόπουλος θα ευστοχίσει. Κλήρης θα δώσει στο Λιοφάγο. 24 δευτερόλεπτα, δεν θα εκτελέσουν επίθεση. Σαββόπουλος θα δώσει στο Δενδύ μια πάσα πίσω από το κεφάλι χωρίς να βλέπει. Λιοφάγος, 3-2 δευτερόλεπτα που μένουνε. Τα χέρια του Δενδύ, δεν πρόλαβα να κάνουν σουτ. Η Devotion, 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Και οι Petinagers δεν θα εκτελέσουν. Τελικό σκορ Devotion Petinagers 71-62. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.